Οι απόπειρες παράνομης εισόδου μεταναστών στη χώρα μας αυξάνονται, όπως αποτυπώνεται και σε αυτό το βίντεο, με δεκάδες άτομα να περνούν το ποτάμι του Εύρου και να εισέρχονται σε ελληνικό έδαφος. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, λένε και αυξάνεται η συγκέντρωση μεταναστών γύρω από την Ιδωμένη. I want school, study and the other countries. I so happy and study. Όπως ο 15χρονος Τζάου ήταν από το Αφγανιστάν, ο οποίος ξεκίνησε ασυνόδευτος ένα δύσκολο και επικίνδυνο ταξίδι από την πατρίδα του στην Ευρώπη. Περπατώντας επί τρεις μήνες, έφτασε στην Ιδωμένη, αλλά η συνέχεια του ταξιδιού είναι και αυτή γεμάτη εμπόδια. Δεκάδες μετανάστες από Αφγανιστάν και Πακιστάν είναι εγκλωβισμένοι το τελευταίο διάστημα στα δάση γύρω από την Ιδωμένη. Ο Δήμαρχος Παιωνίας δεν κρύβει την ανησυχία του, καθώς είναι τόσο μαζική η αύξηση μεταναστών που υπολογίζονται σε χίλιους όσοι έχουν κατασκηνώσει τώρα στην περιοχή. Σιγά σιγά δημιουργούνται φύλακες που για μένα, κατά την άποψή μου, δημιουργείται σιγά σιγά μια νέα Ιδωμένη του 2015. Πρέπει να υπάρξει άμεση αντίδραση της πολιτείας. Παρέβαση αστυνομίας. Οι κάτοικοι της Ιδωμένης φοβούνται για τη δημιουργία ενός καταβλισμού μεταναστών στην περιοχή, ενώ καταγγέλουν ζημιές σε περιουσίες και αγροτικές εγκαταστάσεις από μετανάστες. Έχει σκουπίδια πίσω εκεί στην Βρύση που πάνε. Ναι. Πάνε εκεί, πλένονται. Πίνουν και νεράκια, κάνουν ό,τι θέλουν. Καταστρέφουν το δίκτυο προκειμένου να τρέξει νερό, να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σταματάει η υδροδότηση στον οικισμό. Με το στρατό, την αστυνομία και το λιμενικό να έχουν αυξήσει τις περιπολίες στα βόρεια και τα θαλάσσια σύνορα, οι μετανάστες που αναζητούν πέρασμα προς την κεντρική Ευρώπη μέσω βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας διαρκώς αυξάνονται.